Στις κομματερές κατέληξαν αγροτικά προϊόντα, καθώς χθες δεν λειτουργήσαν και στο νησί μας οι λαϊκές αγορές στο πλαίσιο των νέων μέτρων για το περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Είναι σωστά τα μέτρα που παίρνουν, μια μεριά για την υγεία μας, από την άλλη όμως είναι σε λάθος στιγμή. Όλα πάνε στη κομματερή, θα τα πετάξουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τα αυτοκίνητα φορτωμένα. Είχαν έρθει πάρα πολλοί παραγωγοί στο οικόπεδο, τους διώξαμε, φωνάζανε, αλλά τους διώξαμε για να μην γίνει κανένα επεισόδιο. Τι θα κάνω εγώ τα προϊόντα μου τώρα? Εγώ παλεύω τρεις μήνες για να βγάλω αυτά τα προϊόντα. Να έρθω να τα πουλήσω, να βγάλω ψωμί να πάω στα παιδιά μου. Ούτε μισθούς παίρνουμε, ούτε συντάξεις παίρνουμε, ούτε μηνιάτικα παίρνουμε. Από πού θα επιβιώσουμε εμείς? Ζητάμε έκτακτη επιδότηση, ειδικά για σήμερα, για την απόφαση που βγάλανε. Μπορούσαν να το βγάλουν πριν δύο μέρες. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Να μην μαζέψουν τουλάχιστον οι άνθρωποι τα προϊόντα τους, να πληρώνουν εργάτες για να τα φτιάξουν και ξαφνικά 6 ώρα το απόγευμα, ενώ είναι φορτωμένα τα αυτοκίνητα, να πούνε ότι δεν γίνεται λαϊκή. Απεγνωσμένοι παραγωγοί ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα ζητούν να πάρουν θέση Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Ηρακλείου. Και ζητάμε από τους βουλευτές, από τον Περιφερειάρχη, από τον Δήμαρχο να πάρουν θέση αυτή τη στιγμή. Να σταθούν δίπλα μας στον πρωτογενή τομέα και όχι να κοιτάξουν να καταστραφούμε. Να πάρουν θέση αυτή τη στιγμή από το κανάλι σας, το ζητάω από το κανάλι σας, να μας αποζημιώσουν και να μας δώσουν μία επιδότηση, όπως έχουν δώσει και σε άλλες επιχειρήσεις, μία επιδότηση, διότι από τη Δευτέρα θα πηγαίνει το 50% η παραγωγή θα πηγαίνουν στη λαϊκή. Από Δευτέρα οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με τους μισούς παραγωγούς, υπάρχει των οποίων θα πρέπει να έχουν απόσταση 5 μέτρων ο ένας από τον άλλο. Εμείς κάνουμε τα απαδύνατα δυνατά να τηρήσουμε τους κανόνες. Έχοντας όλοι φορούμε γάντια μάσκες την ώρα που πουλάμε, έχουμε λεκάνες για τα ψηλά, έχουμε γάντια για να βάλουν οι πελάτες την ώρα που θα πάρουν τα προϊόντα, απολυμαντικά. Σήμερα κοιτάζουμε να οργανώσουμε τη λαϊκή 5 μέτρα απόσταση ένας πάγκος από τον άλλον, για να υπάρχει απόσταση ασφαλείας και σε εμάς και στους πελάτες. 5 μέτρα, ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό, να εξυπηρετούμε τον κόσμο χωρίς να μολύνουμε κανένα από τους συμπατριώτες μας. Ο καταναλωτικός κοινός στις λαϊκές έχει μειωθεί κατά 40-50%. Δεν γίνεται κανένας συνοστισμός.